πως δεν ταιριάζω εγώ μαζί σου. Αφού είναι άγκυροι στα πόδια μας την μπλεκόντε, η φυσική το λέει τα αντίθετα πως έλκονται. Εσύ με τσάι που έχεις μάθει από Λονδίνο κι εγώ να αράζω μα να φεύγω να μπουτσίνω. Εσύ με τσάι που έχεις μάθει από Λονδίνο κι εγώ να αράζω μα να φεύγω να μπουτσίνω. Εσύ να πήγεσαι και να με στην κοσμάρα μου, στην πρίζα εσύ κι εγώ να πλώνω. Μαζί το λες συχνά τα δύσκολα παρέχομαι. Θα δεις μόνο που τα καλύτερα μας έρχονται. Μιλάς, μισώσε. Από το πρωί? Με ξύπνησα μες στο παράπονο, μόνη μου, μες στη μοναξιά μου. Εντζένε χέρμου, να σμίξουμε μόνος σου, εσύ μόνη μου, κατάλαζα μου. Ιώα, πώς? Σου είπα να με μιλάς, σου πάλι μιλάς, δεν σταματάς. Έραψα τον, εντάξει. Για το κενό που νιώθω μέσα μου φέρεις τεράστια ανευθύνη. Ξέρω τον Τζένε χέρμου, τότε μου μιέλος γέρος. Ήσουν και παραβαίνεις. Όχι, έκαμα τη ζωή μου milk shake up. Φαντάζομαι εννοείς shake up, χωρίς milk. Αλλάξε ζωή μου τέλος πάντων. Έφασ' μου τα καλύτερα μου χρόνια. Επαντρεύτηκα σε γεμάτη όνειρα και έθαψες μου τα. Να τα ξεχάψουμε, Αντζέλισσα μου. Δεν είσαι ο κατάλληλος για μένα, Νιάκοβε. Που τη στιγμή που με απάτησες με μια άλλη. Με μια. Με μια. Και ήταν μεγάλο λάθος. Μου άφηκες άλλη επιλογή από το να σε χωρίσω. Αν ήταν τούτη σοβαρή αιτία να χωρίζουν τα ζευκάρκα, θα είχε παντρεμένο, μόνο χωρισμένος. Ναι, έτσι λαλείς, γιατί βολεύκησε να τα λαλείς του τα πράγματα. Αλλά εγώ αν μπορώ άλλο, νιώθω ότι δεν προλαβαίνω. Και ναι, έλα ξαπαντρευτούμε και ακάμουμε κοπελούκια μαζί. Μισώσε! Θέλω μωρό. Και σου. Si l'enfant est tarquel, il faut changer d'école. N'est pas de problème d'argent, Nicole. Je vais m'arranger moi-même. Il suffit d'expliquer à rentrer pourquoi il doit changer d'école et aller de Müller. Faisons un appel vidéo ensemble ce soir. Je vais lui parler aussi. À plus tard. Au revoir. Τι? Έχουμε πρόβλημα με μωρό. Με ποιο μωρό? Το γιο μου. Φίλοι, είσαι παντρεμένος, όχι έκαμε το έτσι. Όχι, έκαμε το έτσι. Σταμάτα ρε. Σταμάτα να διάσεις την εντύπωση ότι είμαι πουτσίνος που κάνουν μωρά έτσι. Γεια. Γεια. Sorry, εντύπωση τα σπόντα του, γεια. Πολύ καλά. Ενώ επειδή έχεις δύο γιους που δύο διαφορετικές γυναίκες γι' αυτό και... Είπα. Πάλι καλά. Ναι. Όταν ήμουν στη Λιόν για τρία χρόνια είχα μια σοβαρή σχέση με μια Γαλλίδα, την Νικόλ. Α, και αποφασίσετε να κάνετε μωρό. Όχι, όχι, αποφάσισε το που μόνο του το σπερματοζωάριο. Α, μάλιστα. Γεια. Η εγκυμοσύνη προέκυψε από ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι, λόγω διαρροής. Σταμάτα ρε να διακομωθείς τα πάντα. Α, με θυμώνεις και μην το παίρνεις. Προσωπικά απλώς κάμνω χάζι με τούτους όλους τους άντρες οι οποίοι κάνουν μια φάση, περνούν καλά και ύστερα από 9 μήνες αλλάζουν μπάνες.
Θέλω να αλλάσω πάνες, να θυλάζω, να κρατώ το μωρό στην αγκαλιά μου, να του κάνω γουτσου γουτσου παστές βουκούε. Κόρη, ξέρεις, τι λέει και εγώ να κάνω σοβαρές σχέσεις. Εγώ νιώθω ότι χτυπά το βιολογικό μου ρολόι. Μα τι ρολόι, μάρκα, ακριβιέ. Αχ, δεν μπορώ με τα ελληνικά σου. Πάσχουν και πάσχω και εγώ μαζί τους. Βιολογικό ρολόι είναι όταν η γυναίκα νιώθει ότι θέλει να κάνει μωρό. Α, εκτύπησε μου σημαίνα το ρολόι που λαλείες. Σκέφτω, και είσαι και 2-3 χρόνια πιο μίτσα από μένα. Εμένα έχει τόσο καιρό που χτυπά και φακώ το που πάνω έτσι, σαν το ξυπνητήρι και κλεί. Τι λες να έβρω ένα σοβαρό κουπιλούι, να κάνω οικογένεια και μωρά μαζί του. Ναι, αλλά τώρα μιλώ σου για μένα και πάλι γυρίζεις στο πάνω σου. Ενώ κάθε φορά που πάω να πω το πρόβλημά μου, πρέπει να αρχίσει ο άλλος να μιλά για τον εαυτόν του. Είναι σωστό. Εντάξει, κόρη. Λάλε τα γελό σου, να λέω και εγώ για μένα, να τα λέει μια τις άλλες. Θέλω να κάνω μωρό, αλλά με ποιο, με ποιο. Με ποιο, κόρη. Σοβαρά τώρα, πολλά δύσκολα το εποχή που ζούμε με τούτους τους αρσενικούς. Τι να έχει εμπιστοσύνη να κάνεις οικογένεια. Η τράπεζα είναι η μόνη λύση. Ένα καμιντάνιο. Η τράπεζα σπέρματος. Για να έρε καλά, πάκουσα. Δεν τον πάλε. Δεν με αφήνει σε χλωρόν κλαρίν, πιστεύκεις. Ναι, κάποιο κοπελέ μαζί μου να πιάσει το σπέρμα κάποιου άλλου που τον ξέρει. Καλύτερα με εκείνον που τον ξέρω παρά με σένα που σε ξέρω. Αστιεύκιασε, χαχαχα. Καθόλου, χαχαχα. Τώρα είναι η ώρα. Ή τώρα ή ποτέ. Τώρα, αλλά με το σύζυγο σου. Ποιο σύζυγο μου, ρε. Ζει σε εικονική πραγματικότητα. Έχει 8 μήνες που φύγει το διαζύγιο. Εντάξει, καλά, δεν έχει πρόβλημα. Εξίεσαι άλλο πω πώ θα βγάλαμε ξημέρωμα που αρμαστήκαμε. Σκέφτομαι πώ θα βγάλουμε μόλι ξαναρμαστούμε. Δεν σε ξαναπέρνω ούτε για έναν εκατομμύριο. Μη με ενοχλείς! Πώς θα έβγαλε ρε κουμπαρά? Κοντέψαμε 10.000. Παντρεύκομαι σε εγώ! Εντάξει. Κρατώ την πρόταση που μου κάνεις, αλλά τώρα να δούμε τη φάση της Τζένιφερ να μου να γίνει και δεν κατσί, να το προχωρήσουμε. Σακή, εσύ ξέρεις ότι είμαι πάρα πολλά περήφανος που έχω ένα γιο που επήρε σε πολλά μεγάλο βαθμό που μένα. Και αν αυτή τη στιγμή δέχεται μπούλινγκ στο σχολείο, ο λόγος είναι αυτός. Διότι μοιάζει σε μένα. Σκόρες μόνο λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή, μας με τρόπο τη ζεβάτσα για κόλλημα. Ο Αντρέ έχει δείχτη νοημοσύνη 140. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο έξυπνος από αυτούς που του κάνουν μπούλινγκ. Όχι, συμφωνώ μαζί του. Και δεν το λέει επειδή είναι χαζομπαμπάς. Όντως, ο Μιτσής είναι διάνοια. Όσο για το κόλλημα. Θυμούμαι και από μένα στο σχολείο που έπρεπε να ανεχτώ να τρώω κόλλημα από τον κάθε ένα φτανό. Διότι ο φτανός δεν μπορεί να δει τον καλύτερο του. Ο φτανός πρέπει να ακυρώσει τον καλύτερο μόνο και μόνο για να φανεί τσίνος καλύτερος και πιο μάγκας. Να το μαζέψει το παιδί από το σχολείο, να το πας αλλού. Αυτό εννοείται. Δεν αν δεν του σταθείς του παιδιού σε ό,τι σας χρειάζεται, θα το έχεις τύψει σε όλη τη ζωή. Ενοχές. Βέλε μου, έτοιμοι καφέδες. Εύκολα γη μου. Πόμπα. Λαμός, ε. Εξαιρετικό λεξιλογείο. Έλα, έλα. Πάμε μαζί για delivery, ε. Α, πέτε μου τώρα ότι να πάρετε τους καφέδες διπλοκαβάλλα πας στο ποδήλατο. Να πελάνεις να οδηγήσω την κούρσα του Θεό. Αχ, καλά να μας κάνετε. Να σας πω και εγώ μια δικιά μου αλήθεια, ε. Όσα λεφτά κι αν έχω κάνει, ό,τι κι αν έχω κάνει στη ζωή μου, όσο καλά κι αν έχω περάσει, τίποτα δεν μου δίνει τόσο χαρά όσο αυτό το παιδί που γύρισα κοντά του. Να ποιον παιδί. Εσύ ρε. Ξέρω το ρε, λέει. Απλώς ρωτούσε γιατί αρέσκημα τα ακούω. Άντε, πάμε να κάνουμε delivery με την Pontiac. Με την Pontiac. Go! Τι μου αλήθεια. Λαλό σου αλήθεια. Ότι να πάρω ζήτητος καφέδες delivery στο παρπέρικον του Μικέλ με την Pontiac. Παράνοια. Άι ρε. Γίνεται να μειοθετήσει για εμένα τόσο τίμερο μέρα. Ένας από τους λόγους που χωρίσαμε ήταν γιατί δεν ήθελα τα μωρά μου να τα δακτύλω δείχνουν και να λαλούν εν τα μωρά ενός πρώην φυλακισμένου. Κανεί, αλλά όταν μείναν έναν κάμα με φυλακή. Τι σχέση έχει, μ' ακούεις να πουλάλει. Α, εμένα μη με ανακοτώνετε μέσα στα προσωπικά σας, γιατί και ο αδελφός μου έκανε ένα μήνα φυλακή που έκλειψε 50 ώρες που είναι περίπτερος. Μα ποιο δεν πάνε μπαρέ, δεν ξέρω. Όχι, δεν τον ξέρει. Είναι στην Ελλάδα που έκανε την πελάρα. Α, δραστηριοποιείται στο εξωτερικό του. Πάνω κάτω και η ίδια. Έκλεψε 100 ευρώ που το περίπτερο σε ίδια. Γιατί ζήτουν του Κλεόπα του Πίντι, και εκείνη την ημέρα τυχαία, ρε κομπάρε, είχε γαούρι με στο πούντζι. Έφτιαξε ο Κλεόπα, θα καταλάβες. Καλά, και τι δεν σου δοκεί το πιλότο βιέφα που ήταν τζικινέκα σου. Μα να πουλάει κόρη να του δύο τα λεφτά, εγώ να τα παίζει στα κουμάρκα. Μην το βλέπει έτσι που σου κάνει τον Άγιο. Να χαμάρτησε.
Καλά, και σου έρχεται η πιστόλη για κατογουρός. Πιστόλη, μα νομισμένη από τον Κάστερ Παραδάης. Είπα της κυρία Μαρία να μου γίνει μια κούτα τσιέρα, γύρισε και έρχεται 150 ευρώ που μες το ταμείο της. Είχε κι άλλα λένε και σε πάνω. Μάνα μου, μπορεί, είναι καλός κλέφτης ο φτωχός. Αφού σου είπε 100 έπιαε. Επικαίρωσα σου την κότα με τσιάρα, έκανες 50 ευρώ. Οκ, μου αρέσει ζωής. Είναι εντάξει. Δεν χρειάζομαι αρέστα, κυρία Μαρία, μα ευχαριστώ σε πολλά. Αφού 100 δεν χρειάζομαι, ήταν πιο παραπάνω της γυναίκας. Καταλάβες ένα που γίνηκε. Όχι, δεν πέντε χίλια, ευχαριστώ η γυναίκα, γέρι μου. Είπε μου. Ευχαριστώ, Ιακώβε μου, είπε μου. Είναι εντάξει, κυρία Μαρία, είναι εντάξει. Έτσι. Και έκα έξω από το περίπτερο. Και η σεϊτάνισσα εμέτρησε το ταμείο ρε κουμπέρ, κατάλαβε ότι την λοιπού και άρχιψε να φάλαζε έξω στον τρόμο «Βοήθεια, κλέφτης, βοήθεια, νάτος, καλά να λες σιώπα λαζιλίο, επέρασε το κελέ μας, άντε να με φέρουμε αστυνομία, αστυνομία, λέει, είπα τι εστία, λέει, και είναι επίστεψε ρε κουμπέρ, εκόλλησα το βούρου, αλλά η αστυνομία με μου τώρα φτάσε με, δεν ξέρω γιατί». Καταλαβες ρε ζηλίκια, αν έρχεται η αστυνομία σπίτι μου, ζαυκένουν οι γειτόνες και με κουτσοπολεύουν. Έσαι θέλω! Αλλά ξαντζελίσσα μου, λαλό, σε παρακαλώ, έκοψα τα τούτα ούλα. Τζένερ, you are my destiny. You are my destiny. You are my ψωμί. You are... Έχει. Έχει. Ένα μπλαλείς, και την κομμέντα μπλαλήσαμε πριν. Και ακούγεται ρε κουμπάρα. Να αρμαστούμε και να μοιραστούμε το ξημέρωμα. Δηλαδή, τόσα πολλά δύο στο Κύπρος. Χωρί να είσαι αν παρεντρευτούμε τέλος του μήνα ρε κουμπάρα, θα είναι πολύ καλά, γιατί βαστακόνος αρχές του μήνα όμως, να ορτωθούμε λαλό σου τώρα. Εσακίτ, πού αμανέψε σου. Μέσα στην πούγκα μου. Μέσα, πού να είναι. Αλλά τι τη γυρεύκεις, α, ένας μίξετε τίποτε νομίζεις. Θέλω να ανοίξω την καρκιά μου από προσωπικά μου μπροστά στον Τζιμόρσο. Εν τότε μου, αν θέλεις να πεις τι ρε το σάκι πέτου, ρε είναι χιλάδος. Αλλά και δύο σημασίες σε κουβέντες που με αφορούσει. Ας πούμε, άμα τρώσω και μιλάει η μάνα μου, που κάνει ζάρα, ζούρο, δεν καταλάβω γρήγορα. Και λέμε παντέ και έχει μια ξεγεννημένη μηχανή να κομπάρα κάτω με το ρούα και καταλήγει στα αυτιά μου ένας βόμβος. 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 Το σπέντε ρε κομπέρ, δεν έπιαν μοκαϊλές, έγινε να συνέχω τα αυτά. Ναι, ενώ εμένα έπιασε μοκαϊλές να ακούσω τι έχει να μας πει ο Σπούντας. Ζακί, πρέπει να είτε το συγχαίρον της ανιψιάς ρε κομπέρ. Και ποιον είναι το συγχαίρον της ανιψιάς μας να ξαναπαντρευτεί μαζί σου. Ναι ρε κομπέρ, που το ξημέρωμα μπορεί να βγάλει πάνω από 100.000 ευρώ. Ποιο ξημέρωμα. Ποιο ξημέρωμα. Τα φακελούκια ρε, που έχεις σας έχαρασει. Εντάξει ρε αρφέ μου, sorry. Με πέρασαν ποτέ που νομίζω ότι μπορεί να βγάλεις γυράει άλλο φακελούκια. Εμένα είναι πέρασε που το νου μου, αλλά σιγά να με παντρευτώ. Με φκιολιά και με λαούτα. Με αλάματα. Σιγά να με κάτσω να με ξουρίσουν κιόλας. Γιατί δεν πάει τίποτε βουκουάσιο. Όχι Σπούντα μου, δεν είχα ποτέ τον καημό του γάμου εγώ. Σάκη μου, μα να πω νομίζει ρε, έχουν και τα χάζια τους τις υφάζεις ρε. Και θα το σκεφτείς πολλά σοβαρά, είναι πολλά τα benefits του γάμου. Α, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω και ούτε με νοιάζουν τα benefits εμένα. Κομπέρα, είναι καλά που σου λέει, να έχετε πολλά benefits εσείς αν παντρευτείτε τώρα. Ευκολές καιρομής, χαμηλό το καδάνια, η κυβέρνηση να σας βοηθήσει αν πιάτε σπίτι στο χωριό. Α, να μείνω και σε χωριό, μάλιστα. Ενώ μου πιάτε και τσούρες να βοσκώ. Άλλε τώρα, Ιησού, πες να βγάλεις παραπάνω με 100.000 δηλαδή με έναν ανοιχτό γάμο. Είσαι αστείο, ρε. Πριν είναι συμβολικά που είπε το 100.000 ευρώ. Οι πολλές έργουν παρακάμισαν χωρικάτικο γάμο τώρα καλέσεις 20 με 30.000 πλάμματα. Ένα έχει χαγελάκια ο καθένας ένα μέσα νερό. Ευκάρτω λόγκα μέσα στο ρούμα, πολλά τα λεφτά. Είναι σοβαρή βάζει όλα και δεν πέρασαν κάμπον νόμο ποτέ. Εσύ ο Σάκης, ένα έχετε εμπορική σκέψη μάνα μου. Ενώ εσύ, γι' αυτό δηλαδή που θέλει τη βέφανα, τα αγάπη μου πιένε στη δουλειά σου. Μωρέ, μεν ήξερα πιστούν την κουβέντα, να. Τα benefits που να έχουμε είναι και για τους δύο. Αλλά ο νους της, εσχυρότερος από δικός σου. Δέτε τώρα που ήρθε ο Σπούντας να μας βάλει νουρά τα αγάπη μου πιένε στη δουλειά σου. Εφατσίσαν το βιολογικό της ρολόντωνα της Τζένερ και γυρεύκει να πάει σε τράπεζα από τον Δίνο, αναπτύξει, όχι αναπτύξει, δεν μπορεί, που είναι της σπέρματος. Κι εγώ Σπούντα μου, αν ήμουν μαζί σου, ήταν να προτιμήσω να βουρήσω σούλες στις τράπεζες. Εγώ μπρε, μάσχετε τώρα και ζάλεις τη Μιτσάς, της αναστολής που μιλά τα ελληνικά. Ενώ εσύ μιλάς τα άπτεστα τα ελληνικά. Άλλο λεπτό, δεν μπορείς μάσχετε δηλαδή. Μπρε,
Εφατσίεν και εσείς το οικολογικό τη ρολόι και να δεις και εσείς να πάει σε τράπεζα ποντο σπέρματος. Πού είναι το βεφάς? Μόλις έφυγε. Αν βουρήσει, φτάνει στο. Μα όχι, είναι το τέλει. Τι είναι ο τέλει εσύ όμως. Τέλος πάντων, άντε, άσε τη βέβαια τώρα. Ακούεις, ήθελα να σε ρωτήσω... Να μου τούτο. Εντάξει ρε, είχατε μια συζήτηση να μάθαμε το μπαρέα μέσα από σπούντα. Ναι, κάτι συζητούσαμε. Γιατί ρωτά, είσαι περίεργο. Λαλούσετε κάτι για σπέρματα και κάτι τέτοιες κουβέντες. Ναι. Τι λέει το πιλότο βιέφε να κάνει μωρό. Διότι μεγαλώνει το κοπηλό, έτσι δεν θέλει να είναι too late. Εφάτσισε το βιολογικό της ρολόι, να πούμε. Α? Ντα, έτσι το είπε. Ντα. Εσένα το ρολόι σου. Εσένα τι. Το ρολόι σου, εσένα, σε ενταφασίν έννοια. Φακά. Ε, κάτσου, ε. Εσηκώτηγες. Άλλε, τώρα, εσύ. Ρε, Άντωνη. Αφακά το βιολογικό σου ρολόι, ο ρολόας ξέρεις ποιος εμπόνε. Μα είναι από τι λέει να μου πιες σου, ότι θέλεις να κάνεις κοπελού, ε? Αν είσαι εσείς έτσι φάση, ενώ εγώ φάση μέσα. Ρε, εγώ είμαι ωραίο που θέλεις να κάνει. Όχι πάπι, να πιέζεις μαζί του και την νύχτα να το ζαΐζεις φαΐ του σύλλους. Φαΐ του σύλλους. Ας λεπτό ρε κομπάρε, τώρα τον πολλαλείς να φάσει, ας πούμε. Φάση είναι ότι ένα μωρό τηλεί τα ρούχα του, τα κομπιούτερ του, τα βιβλία του, να σπουδάζει, να γίνει σωστό άνθρωπο στο κοινωνίας. Εντάξει, συμφωνώ κράτα, δεν πάω τίποτε άλλο. Και σου με τι ρέλει να δοκίσει του ταούλα του κοπελού σου. Είσαι κούνο, βαριέται να δουλέψει. Άκου. Όχι, δεν με κόφτω τη λοφαζανιέ σου. Λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα. Εντάξει, ρε φίλε, ξέρω ότι είμαι λίγο φλού. Okay. Λίγο φλού, ίσω είσαι παραπάνω φλού και που τον πάπε στο φλού. Εντάξει, ναι, βάζει, ναι, αλλά τούτο γίνεται επειδή δεν έχω υποχρεώσει, δεν έχω ευθύνε. Καταλαβέ. Δηλαδή είμαι σε φάση που λέμε να σου πω τσίλα ρε να περάσω. Το ίδιο φάση τα είσαι και όταν έχεις μωρό. Όχι, κάνεις λάθος. Να σου βαρευτώ. Επειδή αν θέλεις εσύ να μπεις σε αυτήν τη φάση, εγώ θα σου βαρευτώ. Και διάλια, πάλι εγώ να δουλεύει να φέρνει διάλια. Ένα λεπτό ρε κομπάρε, εγώ θα μην τα πω καμιά δουλεύει. Πως σχολιέσαι. Ούτε πως σχολιέσαι και σύντομα να αρκέψεις πάλι τραγουδά επαγγελματικός Ανατολής. Ναι, και πάλι να μην τραγουδά τραγούδια που δεν αρέσκει. Να βάλω ρε κομπάρε νερό στο κρασί, μα τραγουδώ και τραγούδια που μου αρέσει αν χρειαστεί. Για το καλό το δικό σου, το δικό μου και του μωρού μας, αλήθεια. Ρε, όχι το Ατίνα μου ρε, ζήτησε σου ο μάστρος να το πεις και δεν το είπες επειδή ευαρκέσουν. Σα τσούλο με την Αθήνα μου ρε κομπάρε, ναι βαρκούμε το μαυρογέρι μου, κι είναι ο στίχος. Σε ζητώ απεγνωσμένα στην Αθήνα μου, μα ποια είναι Αθήνα σου ρε γάρ. Ε, δική σου ρίζεις στην οξέζε με τον δήμαρχο. Γίνω. Σε κοιμάπη μου, τώρα που εμείναμε μόνοι μου, κουμπάρε. Θέλω να συζητήσουμε κάτι προσωπικό που εμείς και έχουμε κοινό. Μη μου πεις. Χριστέ μου, δεν θέλω καν να ξέρω, θα πέσω χαμένα λατσιστό. Ρε κουμπάρε μου, μια ιδιαιτερότητα που έχουμε εμείς και έτσι. Εν έχουμε κοπελούκια. Γιατί πριν ρε κουμπέρα συζητήσαμε πόσο να επικερδείς επιχείρηση εν ο γάμος. Όμως για την τεχνογωνία που είναι συναχέσχεμα δεν αναχαίραμε. Ναι, σπούντα μου, πες μου ό,τι θέλεις. Απλά πέ μου το σε απλά κοτσενοχωρκάτικα και μη μου το παίζεις λόγιος. Γιατί ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις. Εν το έχει με τα ελληνικά. Όχι, είμαι λίος. Εντάξει, αμπρέ. Συζητήσαμε πριν για το γάμο, για τα χακελούκια, για το ξημέρωμα, ιστορίες, πράγματα, αλλά εν είπαμε τα ρεκομμάρια για τα κοπελούκια. Ξημέρωμα ναι μέτρησα, μια φάουσα φαγελούθια. Μια χάουσα χακελούκια. Και είπα της ένα κάμουμε, μια φάουσα κοπελούκια. Μια φάουσα κοπελούκια. Προωρησάκι μου, έχεις το α. Καλά να σε το γέμαντο παραλιμνήτικο νερό δεν γίνεται. Που λάλης η κουβέντα με την Τζένιφερ, όπως το υπολογίζω για το πράγμα. Είναι να κάνουμε το γάμο μα να πιάνετε στις πράξεις πάντα χακελούκια. Και σιγά σιγά να βάλουμε νομπρό μέσα στούμε για κοπελούκια. Σπούντα μου, ειλικρινά, γιατί που τα τόσα ανήψια της βέφασε και έλεξε σε μένα να κάνεις την συζήτηση. Ούτε γάμο θέλω, ούτε κοπελούθια, ειλικρινά.
ή βρες τον Άγιο σου να άψεις το χέρι σου. Μα ναι κατάλαβα ρε. Γιατί να μην κάνεις κομπελουκές, σε ενδιαφέρει ο γάμι μια κομπελουκέ. Σπούντα μου. Ναι. Ειλικρινά. Μετά που τόσα χρόνια κάνεις μου ακόμα του την ερώτηση. Ίσια, ίσια, αργόν παρέμεινες τόσα χρόνια, Λευτέρος. Καλά νόη και τόσα χρόνια, αν και είμαστε και συνότζεροι. Εντάξει, είμαστε. Σπούντα! Τέλος συζήτησης, πέρασε αμέσως έξω από την καφετέρια. Δεν παίζει να σε μία λίτρα από εμένα. Πέρασε αμέσως έξω από τη Λευκοσία. Ρέξες τα 40 πιλέ. Σπούντα! Πέρασε αμέσως έξω από την Κύπρο. Εντάξει, αργόν παρέμεινες, ο δείχνεις και τούτο είναι το αιχετικό σου. Καλά να το σώζεις. Πέ μου τώρα, αργόν παρέ. Είναι μου το πρόβλημα σου, δηλαδή για το γάμο και κοπελού, και δεν καταλάβω. Τόσα χρόνια ελεύθερος. Ωραία, Σπούντα μου, τόσα χρόνια ελεύθερος. Εν ανάγκη να ζήσω τα υπόλοιπα μου χρόνια μέσα σε έναν τζελί, σε μια ζωή την οποία εγώ δεν θέλω. Γιατί να μπαχεί η ζωή του παντρεμένου με ακοπελούκια. Ακού. Και στα ειστερινά σου να έχεις και αγκονούκια. Αγκονούκια! Τώρα έπεισες με Σπούντα αμέσως έξω από τον πλανήτη. Που την άλλη. Εντάξει, δεν έχουμε μία την στιγμή. Μπορούμε να κάνουμε ένα αύριο έναν ανοιχτό γάμο και να πιάμε έναν πολλά γερόν έσοδο μόνο παφαγγελάκια. Μόνο καιρό είσοδο έχει το γάμο? Τι εννοείς? Εγώ νομίζω ότι έχει καιρό έξοδος. Ναι, τώρα που λαλείς έχει έναν γερόν έξοδος, αλλά δεν έχει τσάς να με να φύγει ένα γεροκιάρι. Εγκαλά που λαλεί ρε πέλε. Πολλά καλή κουβιέντα το γάμος. Να παντρεύκεται κάτι έτσι και τρία χρόνια, να κάνει ένα καιρό είσοδος και να ξανακορίζει, ναι. Δεν με ρωνεύκεσαι ρε κουμπάρε. Γιατί με ρωνεύκεσαι? Μην καταλάβεις ότι θα μην μιλώσω σοβαρά, είμαι διατεθειμένος να αλλάξω το λαλό σου. Καταλάβεις ότι σου λαλό ότι θέλω να σταματήσω να είμαι ο χαλαρός, ότι βρέξας κατεβάσεως ή κυμετζής. Καταλάβεις ότι είμαι έτοιμος να γίνω οικογενειάρχης. Μου ρε βέλε, λαλό το ρεφεύκη φάτσα. Όντως, έβγε το φάτσα σου. Ναι, γιατί έβγε το φάτσα μου? Επειδή είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου, Ανατολή, απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι σε εσένα, στη γυναίκα μου που αγαπώ και θέλω. Ρε. Είσαι σοβαρό άνθρωπο, εσύ και θέλεις εγώ να πάρω εσένα σοβαρά. Καλά, τι που τούτα ούλα που σου πες άρεσε, ρε. Κάμνες πρώτα σιγά μου μέσα στο πλατείας. Και λαλείς μου ότι είσαι σοβαρό. Είσαι σοβαρό άντρα εσύ. Ένα σοβαρό άντρα. Τι έκαμε έτσι πρώτα σιγά μου στο γυναίκα. Αποφάσισα το ρεσάκι. Τι είναι, παντρευτείς? Είσαι ο πράγμα. Δηλαδή ο τζίρις με ρε παντρευτείχε. Τώρα είναι τα φάση που κολλά ο τζίρις σου. Όχι, κολλά και καλό κολλά. Επειδή κάθε πρωί μου πάω να ανοιχτώ, θωρώ στον καθρέφτη απέναντι τον τζίρι μου. Χρήσε μου, τι είπαμε ότι πίνεις κάθε νύχτα και ξυπνάς με παρεστήσεις το πρωί? Δεν κατάλαβες, εντός είναι αυτό μου που θωρώ. Ότι τάχα τώρα εσύ μοιάζεις του τζίρου σου. Μην ξέρεις να μπουλαλούσει. Άμα αναρκέψεις να θωρείς τον τζίρι σου στον καθρέφτη, σε μην αναρκέψεις να φαίνουν τα χρόνια πάνω σου. Α, εγώ ευτυχώς ακόμα δεν βλέπω τον τζίρι μου. Η μάνα σου. Υπονοείς κάτι? Βέβαια, ευτυχώς τόση μάνα σου, τι εννοείς, η ίδια μάνα σου. Όχι, αγάπη μου, εγώ είναι του παππού μου που μοιάζω. Και ευτυχώς ακόμα δεν ξεκίνησα να βλέπω τον παππού μου στον καθρέφτη. Φρόντισε που να ξεκινήσεις να βλέπεις, να μένεις μόνος σου. Άτε τώρα. Τι ρατσιστική δήλωση είναι τούτη? Τι θέλεις να κάνω, δηλαδή να καταπιεστώ και να παντρευτώ για να κάνω κοπελούθια να μην είμαι μόνος μου? Εσύ λέει, δεν θέλω να χώσω. Α, χώνουμε, με βλέπεις. Δεν θα κάνεις γάμο, ναι, ναι, δεν θέλεις γάμο. Είναι τα φασίνταλος το θεωρείς, τα παντρεύκουμε. Άρα, με κοπελούθια, με σιλούθια. Α, με τα σιλούθια δεν έχω κανέναν απολύτως πρόβλημα. Ναι, μαζί, όμως με σιλούθια είμαστε ok. Άρα, νοώ κοπελούθια. Κοπελούθια. Έχω τα κοπελούθια του Κλεόπα. Με που ξέρεις, μπορεί να κάνουν κοπελούθια και τα άλλα μου ανήψω. Από Φώτης, η Βέφα. Σας παρακαλώ, κάνετε κάτι. Είστε και στάθηκε ένα έξω από την τουαλέτα. Ναι, αλλά μέσα δεν πήγε. Βέφα, θέλω να κάνεις κοπελούθια. Μπράβο, ρε σάκι μου, άπη μου. Είπες την καλύτερη να τα κάνω το επεισοδίο. Ελπίζω να μην εννοείς με τούτο. Όχι, αγάπη μου. Κάμε με όποιο θέλεις, όποιο γουστάρεις εσύ. Για παράδειγμα, ο Μιχάλης θέλει κοπελούθια. Really? Mm-hmm. Έλα, μπαρέα. Τι κλάβω την άλλη. Έλα, σου πω.
κόψε τον το ειρωνικό το γελού, γιατί σου μπορεί να κάνεις χαζί, αμα ο κρούζο μέσα μου, σοβαρή υπόθεση. Σπούντα μου, γίνεται να μην σας έχω πάει στην κεφαλή μου. Εν τότε συμπαρέγουν πάρα να κάνουμε κοπελού με άλλο, α, με τσίνον ειδικά. Εν τίποτε χέλε να του. Σπούντα μου, μη μου τα λάλει σε μέναν. Έτσι εμένα μου πρέπει να πείσεις να επιστρέψεις, εν τη βέφαν. Εμά έβαλε την πάνω ρε κομπάρο και εδώ τώρα τσίνο. Γερκάζει τη. Όπως άλλο πως την ώρνα, ωραία. Μιχάλη, χτες επειδή έλεμε σώμ, πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει. Μικρό κορίτσι ήμουν, ήσουν ένα παιδί. Που είναι τα χρόνια. Ωραία χρόνια. Φάση που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη. Η ανατολή που είναι. Έμεινες και με κολλημένος, α. Τζένι μου. Μιχάλη. Σκέφτηκα να της κάνω πρόταση γάμου. Ένα σου δώκω μια ευκαιρία να ξεστραβωθείς ή να παραιτηθώ. Τζένι, εμάς η ιστορία μας τέλειωσε το 97, δεν απατώμε, και εγώ μου 15 χρονών. Άκου, άκου, οκ. Okay. Επειδή δεν υπάρχει λόγος να τα λαλούμε και να τα ξαναλαλούμε και να κάνουμε το γύρο του μπάκαρη που λαλούμε, γίνομαι και εγώ κακός χωρίς να θέλω. Όχι, εντάξει, εγώ ήθελα να σου πω για την νύχτα, μπορεί να ποτέ να με πιάσει για το πάρτι. Μα είπα σου. Ναι, είπε μου, αλλά σε παρακαλώ, μην με διακόπτει. Τι νομίζει, θα σε ξαδεύω. Εγώ δεν ήξερα ότι είσαι στο λεωφορείο, δεν ήξερα ότι μετακομίσετε στη Λευκοσία, δεν ήξερα τίποτα από τα ούλα. Και που την νύχτα μπορεί να ποτέ να με πιάσει και εξαφανίστηκε. Ερωτεύτηκα έναν τραγούδι τη Αλεξίου που λέει: σαν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει μια ζωή. Με λεπτό, Μιχάλη. Okay, take your time. Ναι. Ό,τι πέρασε, περνάει, μα μπορεί να αναστηθεί. Γιατί όμως... Το γιατί μη με ρωτήσεις, το έχω νιώσει όταν πονώ. Σαν θα γίνεις ένας ξένος, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Τζένι μου... Έλα, μην κλαίεις. Τζερ Χέρ, ακού να έχεις μια κουβέντα. Τούτα τα παραμύκια που έξερες πίσω με τσά, με βασίλισσες, βασιλόπουλα, μάους, ιστορίες και κακά, φκάρτε από τον νου σου. Ο άντρας που σου είπε ψυχαίος, είμαι εγώ αυκό πρόσωπος. Πόσα ρε κομπάρε, πόσα να της πω να την καλμάρω ρε παρέα μου, δηλαδή, έλεος κι. Διασπουδάς! Ναι, μωρά, στο λέει μου. Τι έπαθε το πελό του Βιέφα και ρώτησα το τώρα ανταμπούσι και λάλη μου μισώσει, ε! Αι, με ρε κουμπάρε και είμαι ερωτεμένο με τον πελό, ναι, ιό. Εδώ κάτι στη ψυχή μου και δεν μπορώ να την πιω πίσω. Θέλω την πολλά και δεν μπορώ. Πελό. Δεν καταλαβώ τη γλώσσα του κορκού σου, αλλά το Βιέφα μην το παρατήσεις. Ω, αν επιχειρήσω να τα φτιάξω με άλλη και ας είναι δοσμένη η καρκιά μου πάνω της, ρε κουμπάρε. Εν μπορώ. Κανεί. Πώς. Αφού έτσι κάνεις και στα έργα. Άλλοι χέλου και άλλοι γκέννου. Ρε κουμπάρα, και να σε πιέει εσύ ένα. Μείνε με το πιλότο Βιέφα και είναι και πολύ έσω. Εφτά. Άκουσες να μπες είπα. Οι άλλοι πίσω μας, το δύο μπρόν μας. Να το δει, πού είσαι αν. Α? Όπου θέλεις ήμουν. Γιατί ρώταμε το τούτο ύφος. Αστιεύκο ρε μωράκι μου, κανένα ύφος. Απλά να ρωτιούμουν που ήσουν και πεθύμισας. Ατέτερα που να μου το πιέζει και κολλημένος πάνω μου. Οπότε η λύση μου, έτσι το κοστίνα λογαριασμό, τα. Εντάξει, τα, παίρνω το πίσω. Ήμουν στο περίπτερο. Πήγα να πιάσω κάτι γυναικείο. Κατάλαβες. Α, οκ, okay, κατάλαβα κάτι γυναικείο. Κατάλαβα την κατάσταση σου. Ρε, μα γιατί με σχολιάζει και γεμονισμένη εύρα. Οπότε μέσα στο ημέρες μου πάντα έτσι κάνεις για να φτιάξω εγώ κάτι τις υποτίσεις. Εντάξει, οκ, okay, sorry, παίρνω το πίσω, ρε. Και λέω να σου πω, η μία να μου μιλά καλύτερα, εντάξει. Δεν είμαι ούτε παρία σου, ούτε στρούτο, ούτε καρκαρία. Οκ. Okay? Οκ, okay, ούτε καρκαρία. Χαρασό. Άντε, φύγε τώρα να μην σε τώρα, γιατί είμαι πολλά νευριασμένη και να δέρω κανένα πελάτη. Ω, θα θέλεις πελάτες. Αν γίνει οτιδήποτε, βάλω μια φωνή και να σχίσω εγώ πάνω του πελάτη. Δεν θα κάνεις τίποτε. Χαρασό. Ρασαγή. Η κουβέντα μου, μωρό, πιάνει τόπο. Ποιο μωρό είναι, πιάνει τόπο. Με το που πια τσίπα τη, ό,τι είναι να αλλάξω. Θα νοικοκυρευτώ, θα οριμάζω. Γενικώ, είπα τη, δεν κάνω πράγματα. Τσα μισήρνω ότι την κουβέντα να κάνουμε μωρό. Με το που ακούει μωρό, το μωρό είναι λίγη, ρε. Που γίνα όλα που τη είπα, η μαγική λέξη ήταν το μωρό. Ο Χριστέ μου, πόσε φορέ να ακούσετε τη μαγική λέξη σήμερα. Παντό, οφείλω να σου πω ότι εγώ δουλεύω το πολλά με στο νου μου ήδη, ρε φίλε.
Και δεν με χαλά καθόλου, μα να γίνω τζίρις ρε. Να έχω ένα μπουδοκό για το πάγο μου λιμπήρα. Σταμάτα να μου χαλάσεις το όμορφο συμμετρικό μου πρόσωπο. Gotta go. Το καλό είναι βαρέθηκα σε. Πού πάεις ρε. Πρέπει να πάω κάπου. Πού είναι πάει και κλείσμα ο μάτι σου, δεν το κατάλαβα. Σύψε ρε φίλε. Α, πρώτα κλείσμα το μάτι σου και μετά σύψε. Λάου λάου μου το παίρνεις. Σύψε ρε βλάκα. Άντε τέλειωνε πέ μου. Θέλω να σου εξηγήσω τον λόγο μου πρέπει να μου δανείσεις λεφτά. Α, Σάγι, honestly, πρέπει να μου δανείσεις λεφτά, πολλά σοβαρός ο λόγος. Οπότε να κατάλαβες πόψε πρέπει να είσαι δαμέ. Εντάξει, να μιλήσω πρώτα με το μωρό στη Λιόν και μόλις τελειώσω την βιντεοκλήση μου να έρθω. Χριστέ μου, γίνεται να μην τον λαλείς το μωρό, να λαλείς το Αντρέ. Δεν αντέχω άλλο την λέξη μωρό, 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 ναι, σου που το πρωί. Μα τι έπαθες ρε περίεργοι άνθρωποι, για το μωρό μου που μιλάς έτσι. Όχι, για τα μωρά όλου του πλανήτη. Και γιατί μιλάς έτσι, είσαι τίποτα ο Ηρώδης. Κοίτα, όταν θέλω να ηρεμήσω και ακούω τα να τσιριλούν, θα ήθελα να ήμουν. Είναι επειδή δεν ένιωσες ποτέ το συναίσθημα του να είσαι πατέρας. Εντάξει, sorry, είπα το κάπως άκομψα. Όχι, αγάπη μου. Δεν ένιωσα ποτέ ότι θέλω να γίνω πατέρας. Σεβαστό. Δηλαδή, θέλεις να πεις θα μπορούσα να κάνω μωρό με κάποιαν ενώ δεν είμαστε παντρεμένοι. Να μπορούσες να υιοθετήσεις έναν. Ναι, ρε. Εννοώ θα... Πώς να το πω, θα μπορούσα να έχω μωρό με κάποιαν η οποία είναι η καμνητή ζωή, είναι η τσοκοτηθική μου ζωή. Μα μου λες κάτι που δεν ξαναγίνε. Ναι, δεν σε ρωτώ για κάτι που δεν ξαναγίνε. Γενικά, μιλώ για μέναν ειδικά που δεν το ξανάκαμα. Καλά, και γιατί ρωτάς εμένα. Επειδή είσαι σύμβουλος. Είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων και διαχείριση κινδύνων. Ωραία. Ποιος θα μπορούσε να ήταν ο κίνδυνος αν έκανα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, ρε Σάκη μου. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, άμα πες πας σε καμιά μπελή που θα σε αφήνει να πιάνει το μωρό και μετά να σου κάνει τη ζωή σου δύσκολη. Καλά, εντάξει, ξέχνα το έτσι, το είπα. Ωραία, τέλος πάντων, ακούεις. Εγώ περιμένω μια κοπέλα η οποία είναι ψυχολόγος. Θέλω να τη ρωτήσω κάποια πράγματα για τον bullying που δέχεται ο Αντρέ στο σχολείο. Καλά είναι να κάνεις να μιλήσεις με ψυχολόγο. Δεν είναι αυτό που ήθελα να σου πω. Η συγκεκριμένη κοπέλα είναι μονογονιός. Ο πατέρας είναι άγνωστος. Άγνωστος, τι σημαίνει άγνωστος. Εν ήξερα, δεν το συζητήσαμε μαζί της. Τέλος πάντων, πάω να κάτσω για μέ, γιατί είναι ώρα της. Γεια σας, αγαπητή. Καλώς τον αγαπητό. Ο Θεό. Ο Θεό. Η ερώτηση είναι πού είναι ο Θεό. Ο Θεός σήμερα κάνει delivery. Ασυνήθιστη δουλειά για έναν εκατομμυρίουχο. Α, εξαρτάται από το τι εμπορεύεται. Ο Φώτης που είναι και κάνει τον delivery, ο Θεό δηλαδή. Είναι μαζί του, κάνουν μαζί delivery με την Pontiac. Με την Pontiac. Mm-hmm. Επιάνε έναν αυτοκίνητο 3 μέτρα μήκος και κάνουν delivery τους καφέδες του Φρέτο Καπουτσίνου. Ακριβώς. Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος οδηγεί την Pontiac. Τόλμα να τολμάσαι. Ο Φώτης. Α, πίνγκο! Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί καλέ. Να έχει κανένας εμπιστοσύνη του Φώτη ότι είναι να οδηγήσει έναν αυτοκίνητο 3 μέτρα μήκος, να κάνει delivery καφέδες και ό,τι θα το φέρει πίσω σόν στο ίδιο μήκος και στο ίδιο πλάτος. Ναι, αφού ο ιδιοκτήτης εμπιστεύτηκε, τότε μας είναι τα λόγος μας υπέφτει. Όχι, όχι, όχι. Εδώ έχουμε θέμα. Α, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Ναι, το ξέρω ότι δεν έχεις θέμα, Σάκη. Ούτε θέμα έχεις, ούτε λόγων. Έτσι. Το πρόβλημα έχω το εγώ αυτή τη στιγμή και πρέπει να πάρω τον πατέρα μου έναν τηλέφωνο. Αλλά να μου επιτρέψετε να βγω έξω να τον πάρω τηλέφωνο, γιατί όπως ξέρετε τα ενίκω μη εν δήμο. Σε επιτρέπουμε, σε συγχωρεμένος. Ζήλια. Μάλλον ο Θεό έχει πρόβλημα με τα μωρά του. Μουαχαχαχαχα. Ναι, Ζαχαρία. Θεό, είπες μου να έρθω στο καφέ γιατί ήταν να δούμε κάτι Excel. Το έχω υπόψη μου, ναι, το έχω. Απλώς είμαστε βόλτα μαζί με το Φώτη. Μπελέ, γεια σου. Γεια σου, μπελέ μου. Εσύ μην αποσπάς την προσοχή σου, εδώ. Οδήγα προσεκτικά. Συγγνώμη, Θεό. Οδηγεί ο Φώτης. Ναι. Ήθελε που να οδηγήσει και... Την Pontiac. Ναι, την Pontiac ήθελε να οδηγήσει. Ναι, την Pontiac ήθελα να οδηγήσει. Λοιπόν, Θεό, άκουσε με σε παρακαλώ προσεκτικά. Να σου τα πω έτσι απλά και ψύχρεμα όπως ακριβώς τα νιώθω, οκ. Okay? Από πού και ως πού οδηγεί την Pontiac ο Φώτη. Εμένα να μ' αφήγεις ποτέ να την οδηγήσω. Παιδί μου, θα σου εξηγήσω να σε δω από κοντά. Μα τι να μου εξηγήσεις, Θεό, πάει καλά! Εδώ και στην Pontiac του Φώτη να τη συρρυκνώσει! Έναν αυτοκίνητο μουσιακό!
έναν αυτοκίνητο ιστορικό κόσμημα. Έδωσες το του Φώτη. Έλεος Θεό, έλεος. Λοιπόν, άκουμε. Λοιπόν, θέλω να μπει μια τάξη τώρα στα περιουσιακά σου στοιχεία, ναι. Θέλω να ξέρω τι είναι δικό μου και τι είναι του Φώτη. Και θέλω να το ξέρω τώρα. Ύστερα λαλείς μου εμένα να γίνω πατέρας. Όχι, αγάπη μου. Να μου λείπει το πίσινο που λαλούν και καλαμαράδες. Ναι, Εύελιν μου. Α, ωραία. Λοιπόν, θα περπατήσεις στον πεζόδρομο που είναι και ποδηλατόδρομος και να με βρεις. Περιμένω σε έξω από την καφετέρια. Ωραία. Γεια. Yeah. Καλώς το. Εντάξει. Πόμπα. Ατελπίζω να με έφαγε χιλόπιτα. Σκέφτηκες. Γεια. Γεια σου, Εύελιν μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Χαρά μου να σε βοηθήσω, Σωκράτη μου. Τι μου λέει ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Πάμε μέσα. Πάμε. Κύριε, να σας συστήσω από εδώ την κυρία Εύελιν Μακρικώστα, η οποία είναι η παιδοψυχολόγος που σας έλεγα. Εύελιν μου, από εδώ ο Σάκης και ο Μιχάλης. Εύελιν. Γεια σου, Σάκη. Γνωρίζεστε. Ναι. Α, ωραία. Μήπως θέλετε να τα πείτε πρώτα πριν ξεκινήσουμε. Όχι, να τα πούμε εμείς και με το Σάκη λέμε τα μετά. Ναι. Πρώτα. Κένι. Κάτσε. Είχαμε τα παλιά. Τι με θεωρείς, γεια μου, λέω σου είχαμε τα παλιά. Στα αστεία. Ένα αστεία, είχαμε τα για 2 χρόνια. Τι με θεωρείς, γύρισε μπροστά σου. Εύελιν μου, βλέπω σε τσιλίω να είναι σταδωμένη. Ναι, θα σου πω ψέμα. Έγινε κάτι με το Σάκη. Είχαμε τα. Τι. Εγώ και ο Σάκης, Σωκράτη. Μα ποιος Σάκης, πώς δάμε. Ξέρω γιατί ρωτάς, αλλά ναι. Είχαμε τα κανονικά. Και τι, χωρίσετε επεισοδιακά. Επεισοδιακά, θα το έλεγα, απλώς ο Σάκης... Σωκράτη, είμαι σοκαρισμένη, sorry. Είμαι πραγματικά σοκαρισμένη. Εντάξει, ηρέμησε, Εύελιν μου. Δεν περίμενα ότι να βρω το Σάκη μπροστά μου. Ευνηδιάστηκα, πραγματικά. Πάντως δεν έφαινε τον ενθουσιασμένη που σε είδε, να. Ναι, μπορώ να καταλάβω το γιατί. Γιατί. Ας το είναι της ώρας. Τελειώνε, ρε παιδί μου. Έμεινε έγκυος. Μα με ποιον. Μα με ποιον. Να σου κάτσω κανένα τζεσβέν, πας και λέει να σου πω εγώ με ποιον. Τι λαλείς, ρε. Μα αφού χωρίζεις, δεν μπορεί να μείνει έγκυος με άλλο. Ναι, εγώ δεν ήθελα το μωρό. Όπως καταλαβαίνεις που τα λεγόμενα μου και προηγουμένως, δεν τα πω καλά με τα μωρά. Okay, Jay. Και... έτσι ουσιαστικά αναγκάστηκε, οδηγήθηκε να κάνει έκτρωση. Ouch. Ναι. Μετά δεν μπορούσε να μου το συγχωρέσει, έτσι μοιραία οδηγηθήκαμε στο να χωρίσουμε. Έπρεπε να διαλέξω ή το Σάκιν ή το μωρό μου. Και διάλεξα το μωρό μου. Η αλήθεια είναι ότι μετά μετάνιωσα το. Αλλά ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Και... που εγωισμόν και μόνο δεν της είπα ποτέ τίποτε. Αλλά τι να της έλεγα, ότι μετάνιωσα το. Να της το πω για να την πληγώσω ακόμα πιο πολλά. Ο Σάκης νομίζει ακόμα ότι εγώ έκαμα έκτρωση. Μα εν τούτο είπες ότι δεν έκαμες. Όχι. Κοίτα, εν του αξίζει. Τότε ήμουν τόσο πολλά θυμωμένη μαζί του που το μόνο που ήθελα ήταν να χωρίσουμε. Και αφού δεν το ήθελε το μωρό και θεωρούσε ότι θα του ήταν βάρος, εγώ γιατί έπρεπε να του το φορτώσω. Περίμενε δηλαδή τώρα ο Σάκης εσύ μωρό. Ναι, ένα γιον 8 χρονών, τον Νικόλα. Ο μικρός ξέρει ότι έχει κάπου έναν παπά. Τώρα λαλείς να τον έπεισα ότι τον έφερε ο πελαργός. Sorry, λάθος που το είπα. Θέλω να πω ότι ο μικρός νομίζει ότι είναι άλλος ο παπάς του. Ναι, είπα ότι ο παπάς του είναι κάπου μακριά.
Κάτι λαλού για εσένα, ρε. Λογικά θα λαλού για εσένα. Εβέλη μου, καταλαβαίνεις ότι είναι σωστό να έχει μωρό και να μην το ξέρει, ναι. Και να το τοπο τώρα, έτσι, στο άσχετο. Όχι, καθόλου άσχετο, καθόλου άσχετο. Ο Θεός και το σύμπαν συνωμότησε να βρεθείς δαμέ σήμερα και να συναντηθείτε. Μήπως είναι η στιγμή να του το πεις, Ρεντούτ, νομίζεις ότι είναι καιρός να της απολογηθείς. Για να μένεις το βάρος μέσα σου, you know. Για να μην το έχεις βάρος που μέσα σου, you know. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη. Ζήτα μου εσύ πρώτα να δω γιατί είναι να μου ζητήσεις συγγνώμη. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη που ήταν πάρα πολλά μεγάλο μου λάθος που ουσιαστικά σου οδηγήσα στο να κάνεις έκτρωση. Ειλικρινά όμως κάτι που το μετάνιωσα, ενώ έκανα λάθος, έκανα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Να την πούμε. Εσύ. Εγώ θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί μέχρι σήμερα έσου είπα ότι εν έκαμα έκτρωση. Sorry που διέκοψα. Θέλω την προσοχή σας, please. Να πω ένα τραγούδι για την Ανατολή και θέλω να το ακούσετε όλοι. Βασικά τσόφτες που λαλώ ανάποδα που το πήρα. Sorry. Κράτα. Δώστε. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, whisper words of wisdom, let it be. Oh, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. A whisper word to wisdom, let it be. All right. Εσύ είσαι ο Σαγκής. Εσύ είσαι ο Νικόλας. Ναι. Πού ζω, Χριστέ μου, τόσα χρόνια.
Πού να ήμουν, αγάπη. Στην Κοσμάρα. Είσαι άγκυρο. Είμαι άγκυρος. Είμαι τέλεια άγκυρος. Και γόνα.